Άλλη Sky, τι βλέπεις? Πω εγώ τι 17, βλέπεις. Δεν ξέρω τι... κάνεις ζάπι και πας, τι θα δεις. Θα δεις τη Σάσα Σταμάτη, η οποία ξεκινά εκπομπή. Έχουμε τον τίτλο, κυρία μου. Ο Λαλά. Ο Λαλά τίτλος. Ο Λαλά και λέω τον τίτλο. Ο τίτλος είναι Ο Λαλά με τη Lady S, με τη Σάσα Σταμάτη. Έχω λοιπόν να σας πω και όλο κανονικά το θίασο μαζί με τη Σάσα. Λοιπόν, καθημερινά... Ξεκινάει, δηλαδή έχω καταλάβει αυτό το πράγμα, ότι ξεκινάει η Σάσα Σταμάτη την εκπομπή της στο Sky σε δύο Σάββατα. Την πετάνε στον αέρα κοινώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε, γιατί θα έχει καθημερινή ενότητα με ωραία tips έτσι μόδας και fashion police κτλ. Καθημερινή, Ή Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο, συνεκτική κάθε φορά. Α, εννοείσαι κάθε φορά. Α, εντάξει. Κάθε φορά, συγγνώμη. Λοιπόν, τρεις είναι οι παίκτριες από το My Style Rocks, οι οποίες θα εμφανίζονται στο πλατό. Είναι η Ραμόνα, η Παναγιώταρου και η Βρυσιείδα. Όπως μαθαίνω, ναι, επικρατέστερη, αυτή που θα ζεστάνει πιο πολύ την καρέκλα, θα είναι η Παναγιώταρου. Γεια σας, κύριε σύζυγε. Είναι πολύ καλός πλαστικός ο σύζυγος. Θα είναι μόνιμη και θα ζεσταίνει περισσότερο την καρέκλα. Έχουμε όμως και το πάνελ. Τζόρτζια Γεωργίου από την Ελληνοφρένεια, κλειδώνει το κορίτσι με αυτό το όμορφο, το ψηλό, το μελαχρινό, που είναι και πολύ καλή viewer και θα βοηθάει και σε άλλα θέματα, και θα είναι δίπλα στη Σάσα. Καλή αρχή να τη πούμε, έτσι. Καλή αρχή. Ο Μιλιόγλου, το καλό μας το αγόρι, θα μπαινοβγαίνει στο πλατό, θα πάρει επόμου κυρίως τα θέματα με το Survivor. Μάλιστα. Έχουμε δύο guest. Πρώτος guest, Χάρης Λεπιδάκης, γιατί ξέρουμε ότι ο Χάρης κάνει ρεπορτάζ, αλλά έχει και άλλες υποχρεώσεις επαγγελματικές και δεν είναι μόνιμα στην Αθήνα. Όποτε είναι στην Αθήνα και φέρνει ρεπορτάζ, φαίνεται ότι κλείνει και θα είναι μαζί της. Μάλιστα. Guest και επίσης η Ακυρία, που στο Sky έχει κάνει χαμό το τελευταίο καιρό, και όχι μόνο στο Sky. Μια κυρία που γίνεται πρωτοσέλιδο, που αυτό το χούφτωμα της Τετάρτης έγινε viral παντού. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Καλά, αλήθεια το λες. Μα θα είναι και η πόσα θα είναι η Ευρυδίκη. Θα το κάνουν τη Βαλαβάνη. Τι γίνεται με την Ευρυδίκη. Θα σας πω εγώ. Βαλαντέρ. Θέλουν τη Βαλαβάνη. Δηλαδή. Γιατί πιστεύουν πάρα πολύ ότι η Βαλαβάνη θα βοηθήσει και στα νούμερα τελευταία σε ένα νέο project. Όμως την Παρασκευή το βράδυ η Βαλαβάνη Μαριλού είναι στο Dancing. Ναι. Και κουρασμένη. Δύσκολα θα μπορεί να είναι κάθε φορά το Σάββατο. Θα είναι όμως σίγουρα τις Κυριακές. Μήπως θέλουν να είναι το Σάββατο για να του λέει το. Αυτό είναι το ρεπό τη Βαλαβάνη. Όποιο θέλει να βρει το Βαλαβάνη. Ο Θεό κάθισε μια μέρα Μαριλού. Ποιο θα θέλει να τη βρει, ρε Μαριλού, αφού η κοπέλα είναι με το Βασάλο. Τελείωσε. Ναι, και είναι και πολύ ευχαριστημένη και ερωτευμένη όπως έχουμε δει. Αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να άλλο να εννοεί η Μαριλού τώρα, γιατί έχει αυτό το ύφος. Δεν καταλαβαίνω εγώ. Γιατί πρέπει να είναι σε τόσες εκπομπές, δηλαδή. Δεν ξέρω κι εγώ. Γιατί δεν πουλάει. Είναι καθημερινή. Είναι πουλάει, ρε παιδί. Κάτι θα έχουν δει, αλλά δεν υπάρχουν στάνταρ πρόσωπα, δηλαδή θα αλλάζουν συνεχώς. Κοίτα, βασική θα είναι η Σάσα μόνη της στην πολυθρόνα της. Δίπλα υπάρχει τριθέσιος καναπές, όπως μαθαίνω, που θα είναι μόνιμα η Τζόρτζια Γεωργίου. Επίσης ο Παναγιώτης Τάτσης. Είχατε συνεργαστεί, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, ήταν στο. Είναι πολύ κοντά, πολύ κοντά. Και στην τρίτη θέση, για να σου πω, θα μπαινοβγαίνουν οι guest, η Βαλαβάνη, ο Λεμπιδάκης. Και η Μαϊσάλη Ρόξη, για σου Παναγιώταρου, η Παναγιώταρου θα είναι. Το ότι η Βαλαβάνη θα είναι τόσες μέρες και θα βγαίνει στην τηλεόραση. Πώς σας φαίνεται εσάς, δεν σας φαίνεται ότι μπορεί και να καεί? Γιατί είναι πάρα πολλές ημέρες, παιδιά. Έχει τόσα πολλά να πει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη που δεν τη χορταίνουμε. Πρέπει να τη βάλουμε σε όλα τα πρόγραμμα. Αν αρέσει, παιδιά, γιατί εγώ δεν έχω κάποιο. Εγώ δεν έχω κάποιο. Και θα θυμηθώ και κάτι άλλο τώρα. Ένα-ένα. Ναι, για πες, Μαριλού. Δεν θεωρώ ότι δεν έχει αξία. Απλά πώ η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Εγώ δεν μπορώ, έγκωσα. 24-7, γιατί είναι, παιδιά. Προφανώ. Εγώ θυμάμαι πάντω και κάτι άλλο. Ότι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη όταν είχε βγει από το Survivor είχε πει ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με την αθλητική δημοσιογραφία. Ναι, ρε παιδάκι μου, τότε αυτό έκανε. Με τον μόνο αθλητικό αεροδρόμιο. Μήπως η κοπέλα, επειδή πουλάει, επειδή είναι και ωραία κοπέλα, πώς την πήρε. Γιώργο, ο μόνο αθλητισμό. Όταν το βγάλαμε, είχε πει ότι θα βγούμε τα μνημόνια. Μην τρελαίνεσαι. Ο μόνο αθλητισμό που κάνει τώρα η Βαλαβάνη να τρέχει από το ένα στούντιο στο άλλο. Αγάπη μου, πάμε στο νούμερο 13 μετά από αυτό το σχόλιο. Και να δείτε που θα είναι και πολύ κουρασμένη και μπορεί και να ροχαλίζει κιόλα. Για να ξυπνάει το Βασάλο. Επίσης, βέβαια, αυτό είναι κυρίως θέμα των αντρών. Βασικά, πρόβλημα των γυναικών. Τι είναι, τι είναι, δεν κατάλαβα. Συνήθως οι άντρες ροχαλίζουν τώρα. Τι να κάνουμε, εσύ ροχαλίζεις. Αυτό το έχουμε. Εσύ ροχαλίζεις. Όχι. Βγάλε τα κρατάκια. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων.